Η έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής του Μαΐου έχει μια πλούσια ημερήσια διάταξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Τρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμών για το ζήτημα του νέου κανονισμού που θα διέπει την λειτουργία του πιστοποιητικού COVID. Αποτέλεσε εξάλλου μια ελληνική πρωτοβουλία και χαίρομαι ιδιαίτερα που το πιστοποιητικό αυτό θα τεθεί σε λειτουργία το σωστομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα η χώρα μας θα φτάσει στο ορόσημο των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Επιταχύνοντας σημαντικά την επιχείρηση Ελευθερία, χτίζουμε το τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέψει το σωστομότερο δυνατόν να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Και βέβαια η υποδοχή επισκεπτών το καλοκαίρι με ασφάλεια αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μια σειρά από θέματα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να σταθώ μόνο στο περιστατικό της εκτροπής της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους. Είναι μια πράξη η οποία ισοδυναμεί ουσιαστικά με κρατική αεροπειρατεία. Δεν αρκεί μόνο να παραμείνουμε σε φραστικές καταδίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετεί στο σωστομότερο δυνατόν ένα νέο πλέγμα ισχυρών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας, έτσι ώστε να στείλει ένα μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.